Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας, στα 13 λεπτάκια μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Ξεκινάει η εκπομπή All About Arison Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Σήμερα Δευτέρα, 30 Ιουλίου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα, μετά τις 6. Εκεί ένα μεσαράκι 6-6.30 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Θα έχουμε φυσικά μέχρι τις 7 και την καθιερωμένη μας σύνδεση με την Ολλανδία και τον απεσταλμένο του Λίμπερο και τον Λαμπαουτάρη στον Χρήστανθο Τσαλτίδη για να μάθουμε τα νεότερα από την προετοιμασία του Άρη. Για να συζητήσουμε και για το φιλικό της ομάδας, το πρώτο φιλικό της νέας σεζόν την περασμένη Παρασκευή κόντρα στην Μπίρσοτ. Μία μέρα πριν το δεύτερο τεστ πυλωνδικού εδάφους, βασικά το πρώτο πυλωνδικό εδάφους, το δεύτερο στο εξωτερικό για την ομάδα, γιατί το φιλικό της Παρασκευής ήταν στην Αμβέρσα. Με την The Graafschap στην Ολλανδία, 8 η ώρα Ελλάδος στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα μιλήσουμε γενικότερα για όσα προκύπτουν από την προετοιμασία της ομάδας. Βασίλη Καβαδία, πού είσαι, φιλαράκι μου? Χρόνια και ζαμάνια κάναμε. Ξεχαστήκαμε, θα ξαναμαγκαλιάσεις. Πόσο και ένα μήνα έχουμε να ειδωθούμε? Τρεις εβδομάδες. Μια έλειπα εγώ, μια έλειπε εσύ. Όλο άδειες παίρνεις. Έχεις και άλλη άδεια? Όχι. Άλλη μια. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα μας κάνει και αυτός παρέα μέχρι τις 7. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Καθώς σήμερα. Το κινητό σου αθόρυβο. Ποτέ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, καθώς σήμερα ο Άρης ανακοίνωσε ίσως την τελευταία του μεταγραφή, τον Ραμόν Χάρης, τον πρώην παίχτη του Κολοσσουρόδου, νομίζω ολοκληρώνοντας το ρόστερ του αρκετά γρήγορα και με καλές προσθήκες, τουλάχιστον στα χαρτιά. Μετά τις 5.30 θα κάνουμε έτσι έναν απολογισμό των κινήσεων που έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής ο μπασκετικός Άρης, που όντας αρκετά περιορισμένος στο οικονομικό, έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις μέχρι στιγμής και έχει κρατήσει φυσικά στο δυναμικό του και το λευτέρι τον Μποχωρίδη σε μια υπόθεση που είχε εξελιχθεί σε σύριαλ το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης κατάφερε κόντρα σε θεούς και δαίμονες και κράτησε τον παίχτη, για τον οποίο νομίζω θα τα πούμε και με το Σταμάτη το Μουρλή πιο αναλυτικά μετά τις 5.30, λειτουργεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και το συνέστημα και το θέλω του, το ισχυρό θέλω του για να παραμείνει στο μπασκετικό του σπίτι κατά ψέματα και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Φυσικά και οι φίλοι του Άρη αλλά και γενικότερα οι φίλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου περίμεναν σήμερα την κλήρωση του πρωταθλήματος. Υπήρχε μια ελπίδα μήπως και βγει τελικά το πρόγραμμα της νέας σεζόν, αν και οι πιθανότητες έλεγαν ότι, σύμφωνα βασικά με βάση των πιθανότητων που υπήρχαν και των εκτιμήσεων τα τελευταία 24 ώρα, δεν θα γίνονταν κλήρωση, όπως και διαπιστώσαμε όλοι από τη στιγμή που η Super League δεν προχώρησε στην υπογραφή της προκήρυξης του νέου πρωταθλήματος. Μοιραία αναβλήθηκε και η κλήρωση. Οι ομάδες δεν έδειξαν σε κανένα σημείο βασικά να τα βρίσκουν όσον αφορά την προκήρυξη, που μαζί με το τηλεοπτικό είναι τα δύο βασικά ζητήματα που αναζητούν απαντήσεις για να ξεκινήσει και το νέο πρωτάθλημα. Ο Άρης βέβαια, όπως όλα δείχνουν, θα καταλήξει στην Νόβα με ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο ο Άρης, είναι ακόμα 6 ομάδες. Ο Παναθηναϊκός μάλλον θα πάει προς συνδρομητικό. Γενικότερα το θέμα των τηλεοπτικά αστέγων απασχολεί και μαζί με την προκήρυξη, επαναλαμβάνω, προκαλούν και αυτή την καθυστέρηση όσον αφορά τη Super League. Τώρα βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία να αναφέρουμε ή να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε το ότι ζούμε κωμικοτραγικές καταστάσεις, καθώς είμαστε λιγότερο από ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη σέντρα του πρωταθλήματος. Και δεν ξέρουμε ακόμα το πρόγραμμα, ούτε πόσοι θα πέσουν, ούτε πόσοι θα ανέβουν από την Football League. Αυτό πλέον είναι κατανοητό πλέον, έτσι, ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια, τουλάχιστον κατ' εμέ, σε αυτό το κομμάτι. Η κλήρωση λοιπόν δεν έγινε σήμερα. Αναβλήθηκε, μετατέθηκε
για να είμαστε πιο ακριβείς, για τις 9 Αυγούστου, Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Άρης αντιμετωπίζει τη Λάρισα ο Κλεάνθης Βικελίδης στο πρώτο του φιλικό επί ελληνικού εδάφους. Και ελπίζουν στην Λίγκα ότι θα βρεθούν λύσεις. Λύσεις για την προκήρυξη, λύσεις για το τηλεοπτικό, και δεν θα έχουμε νέα αναβολή στην κλήρωση. Και κατ' επέκταση δεν θα έχουμε και αναβολή στη σέντρα του πρωταθλήματος, γιατί είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο η Super League να ξεκινήσει μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής για το Nation League, δηλαδή λίγο μετά τις αρχές Σεπτεμβρίου. Και αν τελικά γίνει κάτι τέτοιο, θα νομίζω θα είναι ακόμα μια επιβεβαίωση της κατάστασης που επικρατεί γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ελπίζουν πάντως και παλεύουν η Super League το πρωτάθλημα να ξεκινήσει στις 25 Αυγούστου. Για τον Άρη πάντως δεν νομίζω θα τον χαλάσει και ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια, να υπάρξει μια καθυστέρηση στο πρωτάθλημα, γιατί σίγουρα η ομάδα θέλει χρόνο για να δέσει, για να μπολιάσουν οι παίχτες, για να αρχίσουν να αποκτούν ομοιογένεια, και το έχουμε ξαναπεί ότι ο Άρης θα χρειαστεί ένα δεδομένο χρονικό διάστημα προκειμένου να τον βλέπουμε να αρχίσει να ρολάρει μέσα στο γήπεδο. Τουλάχιστον ένα μήνα νομίζω μετά την προγραμματισμένη σέντρα του πρωταθλήματος, δηλαδή στις 25 Αυγούστου. Τα λέγαμε και με τον Χρύσανθο εδώ πέρα την Παρασκευή, στη σύνδεση που είχαμε με την Ολλανδία. Θα τα πούμε και μετά. Αυτή τη στιγμή ο Ερέρα προσπαθεί να περάσει στην ομάδα ένα δύσκολο και απαιτητικό μοντέλο ποδοσφαίρου, το οποίο θέλει χρόνο. Θέλει υπομονή και από την ομάδα και από όλους μας, προκειμένου να το δούμε να αρχίσει να βγαίνει μέσα στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Ο Ερέρα ξέρει τι θέλει. Προχωράει με ένα 4-3-3 που είδαμε και στο φιλικό με την Πίρσοτ την περασμένη Παρασκευή. Θεωρεί ότι έχει πάρει τους παίχτες που ταιριάζουν σε αυτό το σύστημα. Έχει πάρει τους παίχτες που ταιριάζουν στην αγωνιστική του φιλοσοφία. Δεν έχει τελειώσει βέβαια ακόμα μεταγραφικός σχεδιασμός. Περιμένουμε σίγουρα ακόμα δύο κινήσεις. Μία στο κέντρο της άμυνας και μία στα άκρα της επίθεσης. Και μετά θα δούμε αναλόγως με ενδεχόμενες αποχωρήσεις από το ρόστερ. Γιατί αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη στην Ολλανδία ίσως αποτελέσει κριτήριο και για κάποιους παίχτες, για το αν θα συνεχίσουν ή όχι στην ομάδα. Μπορεί να μην έχουμε δηλαδή, μπορεί οι έξι παίχτες που κόπηκαν πριν την Ολλανδία να μην είναι εκεί μόνοι και να έχουμε κι άλλες αποχωρήσεις. Αν έχουμε κι άλλες αποχωρήσεις, το πιο πιθανό είναι να έχουμε κι άλλες μεταγραφές, πέραν των δύο σίγουρων αυτή τη στιγμή, δηλαδή του κεντρικού αμυντικού, που θα πλαισιώσει Δελιζή, Σιβελέθ και Σόουζα, και του εξτρέμ, του πλάγιου επιθετικού, που θα πλαισιώσει τους Ματέο Γκαρσία, την Κινή και Λούκα Μιλούνοβιτς αυτή τη στιγμή. Οι παίχτες βέβαια που είναι υπό κρίση ακόμα και περιμένουμε να δούμε αν τελικά θα παραμείνουν στο ρόστερ ή όχι. Για αυτού σημαντικό κριτήριο νομίζω θα είναι και τα φιλικά που θα δώσει ο Άρης, ήδη το ένα κόντρα στην Πίρσοτ και τα άλλα τρία που είναι προγραμματισμένα για την ομάδα επί Ολλανδικού εδάφους. Το επόμενο φυσικά είναι αύριο, 8 ώρα Ελλάδος, κόντρα στην Ντεγκράφσαπ. Ένα από τα δυνατά τεστ του Άρη στο διάστημα που θα βρεθεί στο εξωτερικό. Νομίζω το πιο δυνατό είναι με την Τεχάγ την ερχόμενη Παρασκευή, αλλά και το αυριανό σίγουρα πιο δυνατό από εκείνο με την Μπίρσοτ προσφέρεται για περισσότερα συμπεράσματα στον Πάκο Ερέρα, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από αυτά τα οποία είδε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού με την Μπίρσοτ την περασμένη Παρασκευή. Βλέπει τους παίχτες να βγάζουν μέσα στο γήπεδο πράγματα τα οποία δουλεύουν στις προπονήσεις όλο αυτό το διάστημα. Ξέρει όμως και ο ίδιος πολύ καλά ότι θα χρειαστούν αρκετά φιλικά ακόμα και πολλές προπονήσεις προκειμένου να παρουσιάζεται η ομάδα μέσα στο γήπεδο όπως ακριβώς την θέλει αυτός. Γιατί ξαναλέμε ότι είναι δύσκολο αυτό το οποίο πάει να κάνει ο Ερέρα στον Άρη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Το ότι είναι δύσκολο σημαίνει ότι θέλει χρόνο. Και θα πρέπει να περιμένουμε όλοι, ίσως και λίγο παραπάνω, δηλαδή πιο μετά από την σέντρα του πρωταθλήματος. Πάντως το θετικό είναι ότι η ομάδα έστω και από το πρώτο της φιλικό, κόντρα σε έναν πιο έτοιμο αντίπαλο που ξεκινάει άμεσα τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις, κατάφερε να παρουσιάσει αυτή την εικόνα τουλάχιστον για 45 λεπτά και δείξανε καλό πρόσωπο οι νέοι σε εισαγωγικά, με τον Ματέο Γκαρσία να ξεχωρίζει. Είναι αυτό το που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ο Αργεντίνος αρχίζει να κάνει τη διαφορά ήδη από τις προπονήσεις.
και επιβεβαιώθηκε από την παρουσία που είχε 45 λεπτά στο παιχνίδι με την Μπίρζοτ. Φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από τις προπονήσεις και από το μοναδικό φιλικό που έχει δώσει η ομάδα, ως ο παίχτης που έχει τη δυνατότητα να κάνει τη διαφορά στο φετινό Άρη, να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω, ένας παίχτης με δεδομένη ποιότητα, που έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, πολύ καλή τεχνική. Και για μένα παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο ότι οι άνθρωποι που το γνωρίζουν και από όσο τον βλέπουν και οι άνθρωποι του Άρη μέχρι στιγμής και στις προπονήσεις που γίνονται στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε αυτές που γίνονται στην Ολλανδία κάνουν λόγο για ένα συναισθαλμένο παιδί, για ένα παιδί χαμηλών τόνων που είναι αφοσιωμένο στο ποδόσφαιρο και μακάρι να παραμείνει εκεί πέρα συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος και να βοηθήσει τον Άρη την φετινή σεζόν. Σιγά σιγά κύριε Καβαδία θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε μια μπασκετική παρένθεση και θα μιλήσουμε με τον Σαμάτη τον Μουρελί για να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό των μέχρι τώρα κινήσεων του Άρη, ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα πάει σε άλλη προσθήκη και ότι αρκετά νωρίς και αρκετά γρήγορα έχει καταφέρει να κλείσει το ρόστερ του. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίπρο 107,4, All About Aris On Air, παρέθαμε μέχρι και τις 7. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας, παρακαλώ, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. FM και ενώ τα μήνυματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέωσεων της κινητής τηλεφωνίας. Σε λίγο θα πάμε στο Σταμάτη του Μουρελί να ασχοληθούμε και λίγο παραπάνω με τον μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αλήθεια ότι μας απασχόλησε περισσότερο το τελευταίο διάστημα, αλλά και στον μπάσκετ γίνονται πράγματα και έχουμε κλείσει εδώ τον ρόστερ. Δεν νομίζω να γίνει άλλη κίνηση. Με τελευταία χρονικά αυτή του Ραμόν Χάρις, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από την ΚΑΕ Άρης, ο Αμερικανός πρώην forward του Κολοσσού Ρόδου, θα είναι και αυτός παίκτης του Βαγγέλη Αγγέλου την επόμενη φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα ο Σταμάτης ο Μουρελής, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σταμάτη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Νίκο, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές. Κλείσαμε ρόστερ. Σχεδόν, ναι. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι νεότερο. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να αποκτηθεί ακόμα ένας παίκτης, αλλά θα δούμε. Δεν νομίζω. Αυτό θα φανεί λίγο πιο μετά. Σε ποια θέση μπορούμε να πούμε ή γενικά μπορούμε να πούμε. Κοιτάξτε, είναι ανάλογα τι θέλει ο κόουτς. Δηλαδή μπορεί να πάει να παίξει στην περιφέρεια στο 3, για παράδειγμα, ή μπορεί ας πούμε να πάει να πάρει να παίξει στη ρακέτα. Ανάλογα. Έτσι, τι σκέψη για τον Χριστίδη, σκέψη για τον Βουλγαρόπουλο για παράδειγμα, γιατί αν δεν πάρει για παράδειγμα παίξει στη ρακέτα, αυτό σημαίνει ότι θα δώσει χρόνο στον Βουλγαρόπουλο. Έτσι, γιατί με Μαγκή, Κάιζερ, Χριστίδη δεν μπορεί να πας. Λογικά θα δώσει χρόνο και στον Βουλγαρόπουλο, αν δεν πάρει παίχτη άλλον, δηλαδή στο 5. Ναι. Να έχει ένα μπακά πεντάρι, να πεις ότι μπορεί να πάρει το Χριστίδη στο 4. Να γίνει κάπως έτσι, δηλαδή, η χημεία, αν θέλεις, μέσα στην ομάδα. Γενικότερα, πάντως, μέχρι στιγμής... Αλλά, ναι. Γενικές γραμμές, νομίζω ότι το ρόστερ έχει κλείσει. Δεν πιστεύω, δηλαδή, πολύ δύσκολα να δούμε κάτι άλλο. Και στα χαρτιά τουλάχιστον, γιατί αυτή την ομάδα πρέπει να τη δούμε και μέσα στο παρκέ, φυσικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Νομίζω ότι ο Άρης, στα χαρτιά, έχει φτιάξει μια, αν την πω, συμπαθητική... μια καλή ομάδα δεδομένου και των οικονομικών του δυνατοτήτων. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι έτσι, γιατί έχω αναφερθεί πολλές φορές στον κύριο Γουλέλμο και σε κάποια πράγματα που κάνει διοικητικά, αν θέλει. Ναι. Αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι το μεταγραφικό μπορεί να πεις ότι η ομάδα έχει πάρει άριστα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ναι. Ο Άρης και ένα μπαν. Έχει ένα μπαν, το οποίο του περιορίζει κατά πολύ βέβαια τις μεταγραφικές κινήσεις. Έχει ένα συγκεκριμένο όριο, αν θέλεις, οικονομικό, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει. Είναι στις 300.000 ευρώ, νομίζω. Περίπου, ναι, περίπου. Βέβαια, ναι. Τώρα, άμα κάνει κανείς το μπάτζετ πάνω κάτω, θα δει ότι ο Άρης πιθανολογώ ότι έχει ξεπεράσει αυτό το μπάτζετ. Έτσι, δηλαδή... Όλοι αυτοί οι παίχτες, άμα βάλεις τους Αμερικανούς από 50.000 μέσο όρο, φτάνουμε στα 300. Άμα βάλεις και το Ποχορίδη, πάμε
370-380. Δηλαδή το έχει ξεπεράσει, αλλά όχι πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή δεν βλέπουμε κάτι όπως το περσινό που η λογική έλεγε στην αρχή ότι θα πέρασε για να μπάτσε 300.000 και πήγε στα 800.000. Έτσι, δηλαδή ξεπέρασε κατά πολύ το προβλεπόμενο μπάτσε το περσινό. Φέτος νομίζω ότι αν έχει ξεπεραστεί κατά λίγο το budget. Βέβαια και αυτό είναι ένα θέμα κάποια στιγμή, γιατί ο Άρης δεν έχει την πολυτέλεια ακόμα και λίγο να ξεπερνάει το budget του, από τη στιγμή που υπάρχουν πάρα πολλά χρέη, από τη στιγμή που τα έσοδα δεν αναμένονται να είναι πολλά, έτσι μην ξεγελιόμαστε. Δηλαδή το τηλεοπτικό άντε να ανέβει 10-20 χιλιάρικα, χορηγίες μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει, αν και ακούγεται, λέγεται ότι γίνονται κάποιες κινήσεις. Εισιτήρια κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει ότι το παλέ θα έχει κόσμο ή δεν θα έχει κόσμο ή πόσα θα είναι τα διαρκείας. Έτσι, ευρωπαϊκά έσοδα αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένα δεν υπάρχουν. Γιατί βάζει να παίξει προγραμματικά. Άμα πάει ο μέλος είναι ένα άλλο θέμα, γιατί μπαίνει, από τη στιγμή που μπαίνει ο μέλος θα πάρει κάποια εξασφαλισμένα λεφτά, αλλά τα προγραμματικά δεν έχει. Είναι λίγο το οικονομικό ένα θέμα σημαντικό, το οποίο πρέπει να δει η διοίκηση. Αλλά σε γενικές γραμμές τα μεταγραφικά νομίζω ότι ο Άρης πήγε αρκετά καλά, Νίκο, γιατί είχε αντιμετωπίσει μια αγορά η οποία ήταν δύσπιστη απέναντί του και με το δίκιο της από εγώ, έτσι από τη στιγμή που η Λέλαπα Λάσκαρη διέλυσε ό,τι καλό είχε κάνει η προηγούμενη δίκη Σερβανίτη στο κομμάτι αυτό και ο ίδιος ο Λάσκαρης στον πρώτο χρόνο. Μια αξιοπιστία δηλαδή στην αγορά. Όπου ήταν συνεπής, ακριβώς μια αξιοπιστία στην αγορά. Ναι. Κατάφερε να πείσει τους Αμερικανούς τους περισσότερους με το γεγονός ότι θα δώσει καλό ρόλο μέσα στην ομάδα, με το γεγονός ότι υπάρχει πρόκληση της Ευρώπης, γιατί άμα δεν ζουν οι Αμερικάνοι δεν έχουν παίξει Ευρώπη, θέλουν να παίξουν Ευρώπη. Ναι. Έτσι πρόκειται από ομάδες οι οποίες δεν είναι παίξα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα δέλεαρ για τους Αμερικάνους, κακά τα ψέματα. Πλην του Jones. Έτσι θυμάμαι επισημάνει και όταν γινόταν η κουβέντα για το Champions League, είπαμε ότι μπορεί οικονομικά το Champions League να είναι να βάλει την ομάδα μέσα που λέμε, αλλά αγωνιστικά είναι καλό, γιατί μια νέα ομάδα όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης θέλει δύο παιχνίδια την εβδομάδα για να στρώσει, για να βρει χημεία. Και απ' την άλλη μια ευρωπαϊκή παρουσία πάντα ένα δέλεαρ για τους Αμερικανούς, με τη λογική ότι ο Αμερικανός θέλει να παίξει στην Ευρώπη για να κάνει καλά νούμερα για τα επόμενα χρόνια. Έτσι. Δεν παίζει ούτε για να πάρει τρόπαια, ούτε για να δει πώς είναι το ευρωπαϊκό το μπάσκετ της Champions League. Παίζει για να κάνει καλά νούμερα, για να προσελκύσει κάποιες καλύτερες ομάδες, αν δες οικονομικά πιο δυνατές. Έτσι, πιο νεαροί βέβαια το κάνουν κυρίως για να κάνουν καλά νούμερα για το NBA. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το χρησιμοποίησε καλά ο Άρης στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Τον βόλεψε, θα πω εγώ, κάποιες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα του Μακή, ο οποίος βρήκε ομάδα και όταν ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση το νούμερο ήταν απλησίαστο του Μακή, αλλά με βάση τον χρόνο που πέρασε και το γεγονός του Μακή δεν βρήκε πρόταση καλύτερη. Ο Άρης επέθεψε και πάλι και μπόρεσε να τον κλείσει. Με τον Κάιζερ νομίζω ότι η υπόθεση ήταν σε καλό δρόμο από την αρχή που ξεκίνησε. Και γενικά κάποιες κινήσεις του Άρης πολύ θετικές, με καλύτερη βέβαια την υπόθεση Μποχορίδη, όπου κατάφερε να τον κρατήσει τον Λευτέρη Μποχορίδη, να μιλήσει το συνέστημα πάνω απ' όλα, θεωρώ, σε αυτή την περίπτωση. Όχι τόσο το οικονομικό φυσικά, γιατί ο Μποχορίδης είχε μεν κάποιες προτάσεις καλύτερες οικονομικά, αλλά κάποιες ομάδες, από κάποιες ομάδες που δεν μπορούσαν να τις βάλει στην ζυγαριά με τον Άρη, ακόμα και με αυτόν τον Άρη των προβλημάτων, των χρεών. Έτσι δεν μπορείς να το βάλεις. Δηλαδή ούτε το Προμηθέα μπορεί να το βάλει στην ζυγαριά, ούτε τον ύφεστο. Έτσι. Τρομερή πρόταση ο Μποχορίδης δεν είχε. Που να μπει στη λογική, να σκεφτεί κάτι ή να πάει στην Ευρώπη οτιδήποτε. Αυτό ήταν υπέρ του Άρη. Έτσι. Το μείον του Άρη βέβαια ήταν το οικονομικό, όπου δεν μπορούσε να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του Μποχορίδη αρχικά. Βέβαια και αυτός έβαλε το συνέστημα, μίλησε η καρδιά και η παρουσία του Μποχορίδη τόσα χρόνια στον Άρη. Και έριξε και αυτός τις απαιτήσεις του φυσικά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Σε γενικές γραμμές λοιπόν νομίζω ότι το ρόστερ είναι εξαιρετικό, με βάση τα δεδομένα που είχαμε όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι. Δεν ξεχνάμε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, είχαμε μια ομάδα η οποία ήταν στα όρια της διάλυσης σε διοικητικό επίπεδο και αγωνιστικό φυσικά, καθώς είχαν φύγει σχεδόν όλοι οι παίχτες. Υπήρχαν πάρα πολλά χρέη, υπήρχε ένα μπαν και κατάφερε ο Αγγέλου να φτιάξει στις 30 Ιουλίου να φτιάξει μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη, θα είναι έτοιμη προφανώς, να παίξει τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια σε
ένα μήνα και κάτι, έτσι να ξεκινήσει προετοιμασία, να έχει ένα full roster στην αρχή της προετοιμασίας, κάτι που αν σκεφτεί κανείς τα προηγούμενα χρόνια δεν το πετυχαίνανε άλλες και άλλες διοικήσεις. Έτσι. Mm. Νομίζω ότι επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε η παρουσία Αγγέλου, η οποία, ο οποίος με την επικοινωνία που είχε και με τους μάνατζερ, θα λέγαμε ότι επηρέασε πάρα πολύ τις καταστάσεις, η προσωπικότητά του, η αξιοπιστία του αν θέλεις, η επικοινωνία που είχε με τους μάνατζερ και με τους παίχτες, έπαιξε σημαντικό ρόλο θεωρώ στην όλη τη διαδικασία, και έδωσε σε όλους να καταλάβουν ότι αυτό που περνάει η Λάρισα αυτή τη στιγμή είναι πρόσχερο. Ότι τα πράγματα θα αλλάξουν, τα πράγματα θα βελτιωθούν και μαζί με τη βελτίωση του Άρη θα βελτιωθούν και οι παίκτες. Οι πελάτες δηλαδή, αν θέλεις, των μάνατζερ με τους οποίους μιλούσε ο Αγγέλου. Και αυτό το πιστέψανε οι μάνατζερ και γι' αυτό και αυτοί οι περισσότεροι τουλάχιστον από όσο γνωρίζω βοήθησαν στην όλη κατάσταση. Έτσι δηλαδή, αν εξαιρέσεις μια-δυο περιπτώσεις, δηλαδή του υποχωρήγιου μάνατζερ ομολογουμένος, ήθελε να πάει αποχωρήτη σε μια ομάδα που του δίνει τα περισσότερα χρήματα. Αλλά αρκετοί άλλοι μάνατζερ, για να λέμε και, και αυτό το κομμάτι των συζητήσεων, βοήθησαν στην όλη διαδικασία. Έτσι τον Άρη, γιατί πίστεψαν ότι ο Άρης σιγά σιγά θα αρχίσει και πάλι να βρίσκει τα πατήματά του από σε αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ο Άρης έχει και ένα εξαιρετικό ρόστερ με βάση τα δεδομένα. Έχει πάρει παίκτες που πρωταγωνίστησαν πέρσι στην Α1, δηλαδή και ο Μαγκή και ο Κάιζερ και ο Χάρης και ο Νταλό. Έτσι είχαν καλές χρονιές στις ομάδες τους. Έτσι εκεί μην ξεχνάμε ότι στο δεύτερο γύρο έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Έτσι όπου ήταν ο Μαγκή και ο Κάιζερ. Ο Κολοσσός ήταν μια σταθερή αξία και πάλι στο πρωτάθλημα με τον Χάρης. Ο Πανιώνος εντάξει πάλευσε για την παραμονή σε όλη και τελευταία αγωνιστική, όμως ο Νταλό έδειξε καλά στοιχεία σε όλη τη χρονιά. Έτσι. Ο Αγγέλ λοιπόν έχει πάρει κάποια κομμάτια για να συνδέσει ένα παζλ. Το παζλ αυτό σίγουρα από ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας με την προετοιματιά θα έχει ως όπλο την άμυνα. Έτσι. Δεν θα είναι ένας άρης που θα βάζει 90 και 100 πόντους. Θα είναι ένας άρης ο οποίος πιθανό λόγο θα βάζει 65-70 πόντους και θα δέχεται 60. Έτσι, όλοι οι παίκτες αν δεις που πήρε ο Αγγέλ και κυρίως οι Αμερικανοί έχουν αμυντικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο Κάιζερ με τον Μαγκή, αν τους συνδυάσεις μαζί, ήταν πέρσι το καλύτερο δίδυμα αμυντικά στην Αθήνα. Ναι. Σχεδόν 3 κοψίματα και 2 μεσόωρο. Ο Κάιζερ ήταν από το μπλοκέρ στο πρωτάθλημα. Ο Μαγκή απ' την άλλη ήταν ο δεύτερος rebounder στο πρωτάθλημα. Έτσι οπότε συνδυάζονται τα αμυντικά στοιχεία που θέλει ένας προπονητής από μια front line, δηλαδή και άμυνα με τη λογική στο κόψιμο και στα rebound. Έτσι. Ναι. Και ο Νταλό, επειδή να προσθέσω εδώ, ήταν ο τρίτος καλύτερος rebounder στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, η λογική του Αγγέλου φτιάχνοντας αυτήν την ομάδα είναι καθαρά με την οικογένεια. Έτσι. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Επίσης, ο Λάγκη Τζόνς, ένας παίκτης πολυεργαλείο, ένας παίκτης και με ύφεση στην άμυνα και μπορεί να σκοράρει, θα κάνει πολλές δουλειές μες στο παρκέ. Θα έχει ένα ρόλο ηγετικό ο Λάκη Τζόνσον, το άλλο επίσης καλός αμυντικός. Γενικά η λογική του Αγγέλου είναι αυτή. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει μια ομάδα που να βάζει 100 πόντους και να κερδίζει, να κάνει μια ομάδα που θα βάζει 70 πόντους και να κερδίζει. Έτσι. Το θέμα του είναι βέβαια να βάζει 70 πόντους του Άρης. Το να μην δέχεται 65 μπορεί να το πετύχει. Το θέμα είναι να βάλει 70 πόντους γιατί μπορεί να κάνει καλές χρονιές όλοι αυτοί οι παίκτες που ανέφερα πριν. Αλλά επιθετικά είχαν θέμα. Δηλαδή η παρουσία της συνολική ήταν καλή. Έτσι. Το θέμα είναι επιθετικά να μπορέσει να λειτουργήσει ο Άρης. Αυτό θα το δει ο προπονητής μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από την προετοιμασία, μέσα από τα παιχνίδια. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι κάποιοι παίχτες, έτσι, όπως ο Μπέλ για παράδειγμα που κράτησε ο Αγγέλου, ήρθε στην Ελλάδα σαν σουτέρ ολικής και πηγανάκι, δυστυχώς έτσι πως ήταν η ομάδα, μετατράπηκε σε έναν παγκίτη ο οποίος το καλύτερο πράγμα που μπορούσε να κάνει στο παρκέ να δεξάμε ο Μπέλ. Mm. Έτσι, ξεχάσαμε τον Μπέλ, τον σκόρερ, τον σουτέρ και είδαμε ξαφνικά ένα Μπέλ αμυντικό. Δηλαδή ο Αγγέλος θέλει να προσαρμόσει λίγο και τους παίκτες του το πώς λειτουργούσαν πέρσι κάποιους με το πώς θα λειτουργήσουν φέτος. Πάντως σε γενικές γραμμές, Νίκο, νομίζω ότι το ρόστερ είναι αρκετά καλό με βάση τα, όπως είπαμε, τις δυνατότητες που έχει ο Άρης. Θέλουμε βέβαια να το δούμε στο παρκέ γιατί ό,τι και να κάνεις
στα μεταγραφικά, όπως και να φέρει το θέμα είναι πώς θα κολλήσουν όλοι αυτοί μέσα στο παρκέ, πώς θα κολλήσουν σε χημεία ομάδας. Το καλό είναι, μάλλον το αναγκαστικό για τον Άρη ήταν ότι έπρεπε να πάρει παίκτες από την ελληνική αγορά, το οποίο του είναι σε καλό γιατί ξέρουν την Α1. Και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Έτσι ακριβώς. Και ξέρουν και τη λογική του Άρη, γιατί έχουν παίξει εναντίον του Άρη. Έτσι, το οποίο και αυτό θα τους βοηθήσει γενικότερα. Αυτό θεωρώ ότι είναι καλό το να παίξει. Δηλαδή ναι. Και να μην είχε το ΠΑΠ, πάντα με τις άποψεις ότι καλό είναι να παίρνεις τέτοιους παίκτες που έχουν εμπειρία από Α1 και να μην είχε τον πάνω Άρης. Το να φέρεις κάποιον ξένο ο οποίος δεν έχει εικόνα και να πρέπει και γρήγορα μάλιστα, δηλαδή σε 1,5 μέρα σχεδόν ο Άρης θα ξεκινήσει τους αγώνες του και να πρέπει να παίξει γρήγορα, είναι λίγο. Ενώ αυτοί όλοι ξέρουν τι είναι στη Α1, ξέρουν πώς λειτουργούν αν θέλεις και οι διαιτητές, πώς λειτουργεί γενικότερα η κατηγορία, οπότε θα τους είναι πολύ πιο εύκολο. Επίσης οι Έλληνες που πήρε ο Άρης, εντάξει ο Μποχωρίδης το ξέρουμε όλοι τι μπορεί να κάνει και τι ρόλο θα παίξει στον φετινό Άρη, θα έχει έναν ηγετικό ρόλο σίγουρα ο Μποχωρίδης, αλλά και οι υπόλοιποι όλοι, ο Βεργίνης επίσης ξέρει τον οργανισμό Άρη, ξέρει τι πίεση μπορεί να έχει πάνω του φέτος, ένας παίκτης έπειρος πλέον στην κατηγορία. Ο Σαψάκης είναι ένα πολύ εργαλείο, θα έχει έναν πιο αναβασμένο ρόλο αν θες του Σπύρου Μουρτού, έτσι. Όπως πολύ έχει γραφτεί ήταν ο Αντιμούρτος, αλλά θεωρώ σε πιο αναβαθμισμένο ρόλο. Γενικότερα έχει ένα ενδιαφέρον μείγμα ο Άρης ο φετινός, το οποίο αν μπορέσει και το δέσει ο Αγγέλου και του δώσει αυτό που θέλει και αυτό που έχει στο μυαλό του, νομίζω ότι θα δούμε καλά πράγματα αυτό από τον Άρη. Έτσι, να μην κρυβόμαστε, είναι μια καλή ομάδα, τα κομμάτια είναι καλά, το θέμα είναι το παζλ να βγει καλό, έτσι, από την όλη διαδικασία. Και φυσικά μην υπάρχουν προβλήματα εξαγωνιστικά. Έτσι, ναι. Αυτό νομίζω είναι βασικό, να μην έχει ο Άρης θέματα εξαγωνιστικά, οικονομικά, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Να υπάρχει μια ηρεμία, να υπάρχει μια συνεργασία, αν θέλει, διοίκηση αγωνιστικού τμήματος, το οποίο πάντα παίζει το δικό του ρόλο, γιατί είδαμε και πέρσι και πρόπερσι, αν θέλει, με πρίφτη, όπου είχαν ξεκινήσει ήδη τα προβλήματα του Λάσκα, αλλά και ειδικά πέρσι, όπου ο Γιαννάκης προσπάθησε να δημιουργήσει μια ομάδα, δεν υπήρχε επικοινωνία με τη διοίκηση, δεν υπήρχε συνεργασία με τη διοίκηση. Τα προβλήματα ξεκινήσαν από την, ούτε καν από την πρώτη μέρα, από την προηγούμενη της πρώτης μέρας ξεκινήσαν τα προβλήματα οικονομικά και είδαμε που έφτασε η ομάδα. Έτσι. Νομίζω είναι σημαντικό το να μην υπάρχουν τέτοια θέματα στην ομάδα και να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα και να κυλήσει το καράβι ομαλά σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορέσει το Αγγέλο να δουλέψει χωρίς προβλήματα, χωρίς να υπάρχει κάτι το οποίο να τον απασχολεί εκτός παρκέ κάθε μέρα. Έτσι. Και τους παίκτες φυσικά. Γιατί ναι, μεν όλοι οι παίχτες ξέρουν την Α1 και πώς λειτουργεί η Α1, αλλά οι περισσότεροι παίχτες, με εξαίρεση τον Ταλό, έτσι προέρχονται από καταστάσεις που τουλάχιστον από οικονομικής πλευράς και εξωαγωνιστικής δεν είχαν ιδιαίτερα θέματα. Έτσι, δηλαδή και οι Αμερικανοί και στην Κίμη, ας πούμε, η Κίμη λειτουργούσε υποδηματικά. Έτσι, ίσως ήταν από τις ομάδες που λειτουργούσε πιο υποδηματικά στην κατηγορία με βάση τα οικονομικά της δεδομένα. Είναι ένα θέμα αυτό, νομίζω, ένα στοίχημα για τον κύριο Γουλιέλμο και για τον Αγγέλο, ότι αν προκύψει κάτι πώς θα το κρατήσει μακριά από την ομάδα. Αλλά από γνωστικής πλευράς νομίζω ότι ο Άρης έχει κάνει ένα καλό ρόστερ, έχει κάνει μια καλή συγκέντρωση αν θέλεις παικτών. Το θέμα, ξαναλέω, είναι πώς αυτοί οι παίκτες όλοι θα δέσουν μεταξύ τους και θα μπορέσει ο Αγγέλο να συμπεράσει τη δική του φιλοσοφία στο παρκέ για να δούμε κάτι καλό. Θέλει χρόνο στα μάτια. Υπάρχει χρόνο μέχρι τα επίσημα παιχνίδια και δεν ξέρω αν τώρα ίσως είναι και ένα κατάλληλο timing, έτσι, χρονικά, να βγουν και τα διαρκείας. Κοίτα, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα διαρκείας. Πραγματικά, συνήθως άλλες εποχές βγαίναν πολύ πιο νωρίς τα διαρκείας και για να βοηθήσει ο κόσμος όταν υπήρχαν έτσι δύσκολες καταστάσεις. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι. Χθες μάλιστα έφερε κάποια μηνύματα από φίλους που με ρωτούσαν. Πιστεύω, έτσι, χωρίς να ξέρω κάτι, αλλά η λογική λέει ότι ίσως τα διαρκείας να βγουν μετά τα πρώτα ευρωπαϊκά του Άρη, για να βάλουν μέσα στο, αν τυχόν ο Άρης περάσει στους ομίλους, να μπει μέσα στο διαρκείας και το ευρωπαϊκό. Έτσι, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις το διαρκείας και να βάλεις τα ευρωπαϊκά μέσα ένα παιχνίδι με μια τιμή, αν θέλεις, υψηλή. Θεωρώ ότι ίσως να γίνει αυτό.
και να πάει ο κόσμος με απλά εισιτήρια στα παιχνίδια τα πραγματικά, που θα δώσουν και μια οικονομική ανάσα στην ομάδα, έτσι. Άμα κάνει ο Άρης τρία πραγματικά παιχνίδια, σίγουρα το να πληρώσει ένα πρώτο εισιτήριο και να πας στο γήπεδο, όποια και τιμή και να έχει, θα βοηθήσει οικονομικά. Έτσι. Ίσως να περιμένει αυτό η διοίκηση, ίσως να περιμένει η διοίκηση να τελειώσει το ρόστερ για να, αν θέλεις, από τις μεταγραφές να σταθεί ο κόσμος. Έτσι. Το θέμα είναι ότι εγώ ξαναβερτήσω ακόμα τη διάρκεια και έχω πει ότι ο κόσμος σίγουρα θα ζητάει με τις μεταγραφές, αλλά για να ζεστάνεις τον κόσμο και να του ζητήσεις τη βοήθεια, γιατί δεν μιλάμε ότι θα το ζεστάνεις με κάτι που θα δει με ένα στόχο μεγάλο, θα το ζεστάνεις με τη λογική, έλα να βοηθήσεις. Τη στιγμή που υπάρχει και το ποδόσφαιρο, που ξέρεις πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή είναι στο μυαλό του Αριανού, έτσι, μετά την απουσία τόσα χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Θα έπρεπε λίγο τον Μπάσα να το δει αυτό το θέμα, η ΚΑΕ. Γιατί δεν είναι μια κατάσταση που, εντάξει, ο κόσμος αυτή να σε βοηθήσει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι σε, όπως ήταν πέρσι στη Β' Εθνική, για παράδειγμα, και ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι, πλέον είναι μια διαφορετική κατάσταση αυτή και δεν ξέρω αν στην ΚΑΕ το έχουν λάβει στην πραγματική της διάσταση. Εντάξει, μπορεί και στο ποδόσφαιρο, από ό,τι διαβάζω και ακούω από εσάς, η κινήση των διαρκέων να μην πηγαίνει καλά. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει πάλι με τα φιλικά, με τα αποτελέσματα και με όλα τα σχετικά. Σκέψου πόσο δύσκολο θα είναι στο μπάσκετ. Όταν υποτίθεται στο ποδόσφαιρο που έχει ανέβει στο Super League, που έχει κάνει μεταγραφές, δεν υπάρχει μια τεράστια αύξηση των εισιτήριων διαρκέας. Φαντάζομαι πόσο δύσκολο θα είναι στο μπάσκετ, τη στιγμή που ουσιαστικά ξαναχτίζει μια ομάδα από την αρχή, ξαναχτίζει ένα οργανισμό από την αρχή, έχοντας τεράστια οικονομικά προβλήματα. Και τη στιγμή που ξέρεις ότι το ταβάνι σου να βάλει τους στόχους είναι συγκεκριμένο, έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να πας. Ξέρεις όμως τι, έχω την αίσθηση και συγγνώμη σε διακόψω τα μάτια, ότι πιο εύκολα μπορεί να στηρίξει, προσπαθώντας να ψυχολογήσω και τον κόσμο, έτσι, μπορεί να στηρίξει τον μπάσκετ από το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γιατί στο ποδόσφαιρο αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς τουλάχιστον είναι μια επιφυλακτικότητα μεγάλης μερίδας του κόσμου. Που δεν υπάρχει νομίζω τόσο στο μπάσκετ. Που το μπάσκετ νομίζω ο Αριανός το βλέπει διαφορετικά. Εντάξει, κοίτα, επειδή στο ποδόσφαιρο έχουν γίνει πάρα πολλά και την τελευταία τετραετία και πιο παλιά, ας πούμε, ο κόσμος φαίνεται λίγο πιο μαζεμένος. Για μένα, κακώς, γιατί όπως είχα γράψει και πριν λίγες μέρες, δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, οι μεταγραφές, οι προπονητές κτλ. Το θέμα είναι η ομάδα για να τη στηρίζεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στο ποδόσφαιρο, ισχύει και στο μπάσκετ. Ότι δεν έχει σημασία τα πρόσωπα, σημασία είναι να έχεις μια λογική να στηρίζεις την ομάδα σου. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Και δεν είναι μόνο στον κόσμο του Άρη, είναι γενικότερα ελληνικό φαινόμενο αυτό, έτσι. Ελληνικό φαινόμενο αυτό, εντάξει, δεν το συζητάω. Αλλά σίγουρα ο κόσμος πρέπει να είναι επιφυλακτικός σε πολλά πράγματα, γιατί έχει δει πολλά τελευταία χρόνια. Και λέω ότι σε αυτό που λες εσύ προσθέτω και στο πάση είναι επιφυλακτικός σε μεγάλο βαθμό ο κόσμος, γιατί και εκεί έχει δει πολλά πράγματα. Γι' αυτό έλεγα τόσο καιρό ότι πέρα της μεταγραφικής κινήσης που γίνονται, πέρα το ποιος θα έρθει, ότι ο κ. Γουλέμος να μιλήσει στον κόσμο, να αναλύσει το πλάνο του, να του πει κάποια πράγματα, γιατί καλά τα αγωνιστικά, καλά το να κάνουν ένα ρόστερ. Στο θέμα είναι ο κόσμος να μάθει τι πλάνο υπάρχει για τα χρέη, τι πλάνο υπάρχει για το R39, τι πλάνο υπάρχει για το διαφημιστικό κομμάτι, τι έσοδα μπορούν να έρθουν. Έτσι όλα αυτά νομίζω ότι θα ψήσουν τον κόσμο να έρθει ακόμη πιο κοντά, να βοηθήσει την προσπάθεια στο μπάσκετ, όταν δει ότι και η ΚΑΕ κινείται από μόνη. Δηλαδή, πέρσι για παράδειγμα, ο Λάσκαρης είπε, άντε βοηθήστε. Ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό πήγε, αλλά δεν είδε τίποτα από την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ δηλαδή δεν έκανε τίποτα για να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει τα χρέη. Έκανε ακριβώς το αντίθετο. Έτσι δεν είδε κανένα έσοδο και αυξήθηκαν τα χρέη. Γι' αυτό φοβάται ο κόσμος, θεωρώ, και είναι επιφυλακτικός και στο μπάσκετ, και περιμένει, γιατί περιμένει την κεφαλή να αναλύσει το πλάνο της. Ναι. Πέρσι η κεφαλή δεν ανέλησε κανένα πλάνο, έβαλε μπροστά το Γιαννάκη, πήρε ο Γιαννάκης πάνω του όλη την ιστορία και ο κόσμος ήρθε, βοήθησε και είδαμε τι έγινε στο τέλος. Έτσι, που η ομάδα πάλευε για την παραμονή με τα γραφεία κλειστά από τους υπαλλήλους που ήταν απλήρωτοι και εγώ δεν ξέρω πόσους μήνες, έτσι, και ότι που άρεσε μπροστά πλέον τέσσερα παιχνίδια. Έτσι, ξέρω ο κόσμος και πάλι είναι επιφυλακτικός στο κομμάτι διαρκείας. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν, αλλά θέλουν να ακούσουν και κάτι. Πέρα το γεγονός ότι κανένα ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κάτι για τα διαρκείας. Και αυτό είναι, θεωρώ, επικοινωνιακό λάθος. Δηλαδή, και να μην έχει σκοπό να τα βγάλεις τώρα, κάνε μια ανακοίνωση, να ενημερώσει τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος.
Καταλάβες, γιατί αυτό που προφανώς το συζητά και στην ΠΑΕ και πρέπει να συζητά και στην ΠΑΕ, είναι ότι και ο κόσμος οικονομικά λόγω της κατάστασης γενικότερης είναι στιγμωγμένος. Έτσι, δηλαδή, εμείς μιλάμε για αυτούς που μπορούν, για τα πορτοφόλια που μπορούν. Έχει να πάει διαρκείας. Έχει, θέλει να πάει κάποιες διακοπές, κάποιοι οικογενειάρχες να πάνε τα παιδιά τους λίγο έτσι στη θάλασσα να κάνουν ένα μπάνιο. Όλα αυτά είναι λεφτά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο άλλος σε 10 Σεπτέμβρη να δώσει διαρκεία στο ποδόσφαιρο, διαρκεία στο μπάσκετ. Μιλάμε τώρα για έναν απλό άνθρωπο που έχει μια κανονική, όσο μπορεί να το πούμε, κανονική εργασία αυτή την περίοδο, έτσι, αυτά τα χρόνια που ζούμε στη χώρα. Είναι ένα κομμάτι μεγάλο τα διαρκεία. Νομίζω επικοινωνιακά η ΚΑΕ δεν το έχει χειρίσει σωστά. Μπορεί το θέμα των παιχτών, αν εξαιρέσει το πρώτο βίντεο του Λάγκη Τζόνς, το οποίο εντάξει θεωρώ ότι ήταν το χειρότερο, τα υπόλοιπα μου άρεσαν πάρα πολύ και εμένα τα βίντεο που έκανε η ΚΑΕ. Άρης. Το θέμα των παιχτών μπορεί επικοινωνιακά να το χειρίσει καλά η ΚΑΕ, αλλά τα υπόλοιπα άλλο νομίζω ότι δεν τα χειρίζεται καλά η ΚΑΕ. Άρης. Πραγματικά. Mm-hmm. Και θα πρέπει λίγο τώρα τουλάχιστον που έκλεισε το ρόστερ σχεδόν να αλλάξει κίνηση, να αλλάξει τακτική και να κάνει άνοιγμα στον κόσμο. Ο κόσμος παρακολουθεί, ακούει, διαβάζει, αλλά ό,τι και να λέει ο κάθε δημοσιογράφος, όσο και να το πιστεύει ο κόσμος θέλει να ακούσει την κεφαλή της προσπάθειας, την κεφαλή της ομάδας, έτσι τη διοίκηση. Όσο και να ακούει εμένα ή εσένα, δεν θα πιστεί όταν, όσο θα ακούσει για παράδειγμα τον κύριο Καρεπίδη να λέει κάτι. Έτσι γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό. Θα δούμε, πάντως που θα κλείσει χρονιά. Γενικά για να μην φύγουμε σε άλλα θέματα, το αγωνιστικό νομίζω ότι η προσπάθεια Αγγέλου, η επιχείρηση αν θέλεις ρόστερ, το Αγγέλου στέφτηκε με επιτυχία. Έτσι δημιούργησε ένα καλό ρόστερ, το οποίο έχει πολλές δυνατότητες. Δεν είναι ένα ρόστερ που ξέρει ότι οι παίχτες είναι στάσιμοι. Έχουν δυνατότητες οι παίχτες αυτοί. Τα συμβόλαια όλα είναι για 2 χρόνια. Η λογική φυσικά έχει να κάνει με τον μπαν. Έτσι, ότι τον μπαν πιθανολογώ εγώ ότι μπορεί να μην λυθεί ούτε του χρόνου. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να μείνει με αυτό το ρόστερ για το επόμενο και για τα επόμενα 2 χρόνια. Το οποίο δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να μείνει με ένα ρόστερ για 2 χρόνια και να δουλέψει με αυτό. Έτσι, καθόλου κακό δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι όμως να βλέπεις ότι τον πρώτο χρόνο κάνεις κάτι, ώστε τον δεύτερο χρόνο να κάνεις κάτι μεγαλύτερο. Έτσι μιλάμε πάντα με τη λογική του μπαν. Νομίζω ότι έκανε μια καλή, έκανε καλές κινήσεις ο Αγγέλου. Πήρε τους παίκτες που ήθελε, σημαντικό επίσης αυτό. Δηλαδή οι περισσότεροι παίκτες που ήρθαν στον Άρη ήταν οι πρώτοι στόχοι του Αγγέλου για τις θέσεις αυτές. Δεν ήταν η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στη λίστα. Ήταν η πρώτη και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξαναλέω, το θέμα είναι τώρα να το δούμε στο παρκέ. Πώς αυτό όλο τα κομμάτια θα δημιουργήσουν ένα καλό παζλ μέσα στο παρκέ. Και αυτό βέβαια είναι καθαρά θέμα Αγγέλου. Έτσι, εδώ είναι θέμα προπονητή, καθαρά το πώς θα μπορέσει να μεταφέρει την φιλοσοφία του αν θέλεις σε αυτούς τους παίχτες να το βγάλουν στο παρκέ. Έτσι και να δούμε κάτι καλό. Ωραία, Σταμάτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω κάλυψες και όποιον άκουγε σχετικά με το ρόστερ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από το Σταμάτη Μουρελή. Νομίζω κληρέστατη ανάλυση όσον αφορά το ρόστερ που, όπως μας είπε και ο Σταμάτης, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Ίσως γίνει μια κίνηση κάτω από το καλάθι ακόμα. Ξεφύγαμε και λίγο. Πάμε στο διάλειμμα, έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και μόλις επιστρέψουμε, θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Γιώργου Δελιζήση σήμερα το πρωί από το Bossenhoft. Και θα έχουμε και επικοινωνία μέχρι τις 7 με την Ολλανδία και τον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 17 λεπτά και μετά από τις 6 είστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Όλα about Arison Air. Μέχρι και τις 7 θα πάμε παρέα. Με Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Νίκο Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ακούσαμε νωρίτερα το Σταμάτη Μουρελή, με τον οποίο κάναμε έτσι έναν απολογισμό του μέχρι τώρα, των μέχρι τώρα μεταγραφικών κινήσεων του Άρη, ο οποίος δύσκολα θα προχωρήσει σε κάποια άλλη κίνηση, νομίζω. Άντε να κάνει μία ακόμα το πολύ. Το ρόστερ έχει κλείσει σχεδόν και, όπως είπε και ο Σταμάτης, και συμφωνώ με την λέξη που χρησιμοποίησε, το άριστα. Ο Άρης με το μπαν ως δεδομένο τα πήγε πάρα πολύ καλά όσον αφορά τις επιλογές του για τη στελέχωση του ρόστερ της νέας σεζόν. Μένει πλέον αυτό το ρόστερ καλό παικτών, παίκτης που είναι γνώσης ελληνικής πραγματικότητας, να δεθεί. Αυτό το μπόλιασμα, αυτή η ομοιογένεια που ψάχνει και ο ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος σε καμιά ώρα έχει την απογευματινή του προπόνηση στο Bossenhoft της Ολλανδίας, η τελευταία
πριν το αυριανό φιλικό με την Γκράφσαπ. Και μοναδική σήμερα, καθώς ο Ερέρα, λόγω της υψηλής έντασης στο χθεσινό πρόγραμμα, αλλά και του αυριανού φιλικού, έδωσε ρεπό το πρωί στην ομάδα. Κάποιοι παίζουν μέσα στο ξενοδοχείο, κάποιοι κάνουν και κάποιες βόλτες. Θα μας τα πει και ο Χρήστατος μετά τις 6.30 που θα τον έχουμε. Σήμερα το πρωί είχαμε τις δηλώσεις του Γιώργου του Δελιζήση, ενός εκ των αρχηγών του Άρη, στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει μπει στο δεύτερο χρόνο παρουσίας του στην ομάδα, έκανε το δικό του απολογισμό για την μέχρι τώρα δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία, δείχνοντας αυτός αισιόδοξος για τον Άρη που ετοιμάζει ο Πάκο Ερέρα και την δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής και μετά και από το πρώτο φιλικό κόντρα στην Πίρσοτ την περασμένη Παρασκευή. Αν ο κύριος Καβαδίας έχει έτοιμο τον κύριο Δελιζήση. Κύριε Καβαδία, έχουμε έτοιμο τον κύριο Δελιζήση. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Δελιζήση. Τις τοποθετήσεις του για την προετοιμασία. Σίγουρα είναι διαφορετικές συνθήκες. Πέρσι είχαμε ξεκινήσει, είχαμε βάλει ένα άλλο στόχο που ήταν ο στόχος της Ανόδου, επιτεύχθη. Φέτος καινούρια ομάδα, καινούριοι στόχοι. Ευελπιστούμε όλα να πάνε καλά. Μέχρι τώρα τα πράγματα στην ομάδα δείχνουν σίγουρα μόνο ενθαρρυντικά, μπορούμε να πούμε. Ο κύριος Ερέρα θέλει την ομάδα να είναι κυρίαρχη μέσα στο παιχνίδι, να έχει την κατοχή της μπάλας, να μην κυνηγάει ποτέ τον αντίπαλο, αλλά στοχεύει πολύ και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας που πιστεύω ότι μια ομάδα που θέλει να παίρνει τις νίκες δεν πρέπει να δέχεται και γκολ, οπότε δουλεύουμε αρκετά και στο αμυντικό κομμάτι. Για πρώτο φιλικό η ομάδα έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία, πιστεύω, για τις 20 μέρες προετοιμασίας που είχαμε. Τα πόδια ήταν βαριά, σκληρές προπονήσεις. Νομίζω ότι για αρκετό χρονικό διάστημα ήμασταν πάρα πολύ καλοί και μας αδικεί και το σκορ, θα έλεγα. Αλλά λίγη σημασία έχει αυτή τη στιγμή. Οπότε σιγά σιγά η ομάδα θα, φιλικό με φιλικό, προπόνηση με προπόνηση, θα γίνεται όλο και καλύτερα. Εντάξει, όταν έχεις παίχτες με τόση πολλή ποιότητα, θεωρώ ότι αν πάμε να παίξουμε κάτι διαφορετικό, νομίζω ότι θα έχουμε μόνο χάσιμο. Οπότε με αυτή την ποιότητα που έχουν οι παίκτες μας, νομίζω ότι ένα γρήγορο και κυρίαρχο ποδόσφαιρο κουμπώνει στην ομάδα μας. Πέρσι είχες συμπαίκτη τον εξάμεινο στον Σόουζα, φέτος είχες τον Βέλε. Πώς τον βλέπεις τον Ισπανό? Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και έτσι πρέπει να είναι. Είμαστε μια καλή τριάδα, πιστεύω. Ο καλύτερος θα παίζει και αυτός πρέπει να βοηθάει περισσότερο την ομάδα και στην ουσία είναι μόνο η ομάδα έχει κέρδος. Ο καθένας από τη μεριά του βάζει τα με κάτω στοιχεία για να γίνει ένα καλό σύνολο. Εντάξει, όπως είδαμε στο πρώτο φιλικό, είδατε και εσείς ότι η ομάδα δεν είχε κανένα θέμα εκεί πέρα, γιατί 4-5 πρόσωπα από παλιά γνωρίζονται και ο καθένας ξέρει τις κινήσεις του άλλου, και οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο και χωρίς να έχεις πάρα πολύ καιρό δουλειά. Σίγουρα είναι πάρα πολύ τιμητικό όταν ένας τέτοιος προπονητής λέει καλά λόγια για σένα και σε θέλει στην ομάδα, άρα κάτι βλέπει, άρα κάτι πιστεύει. Οπότε και εγώ το που μπορώ να κάνω είναι να δώσω το καλύτερο μου αυτό και να δικαιώσω και τον προπονητή και όλους τους ανθρώπους που με έχουν επιλέξει να είμαι αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Αυτά που ακούγονται για πάμε για Ευρώπη και τέτοια. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Στόχος της ομάδας είναι να κερδίσει την Κυριακή. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτόν είχαμε βάλει και πέρσι, αυτόν θα βάλουμε και φέτος. Μια ομάδα που μπαίνει για ένα εντεπτάλεπτο μέσα πρέπει να πεθαίνει στο γήπεδο και να δείχνει στον κόσμο της ότι κάτι βλέπει, κάτι έχει αυτή η ομάδα. Αλλά πρέπει να είναι και ο κόσμος δίπλα μας, όπως ήταν και πέρσι, και ακόμη περισσότερο. Και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, να είναι σίγουρα. Πάντα είναι έτοιμος. Αυτά λοιπόν και από τον Γιώργο Δελιζής, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί σε εκπροσώπους του τύπου από το Μπόσενχοφτ της Ολλανδίας. Παίξει με εμπειρία, παίξει που είναι στα πλάνα του Ερέρα. Πέραν του Δελιζής, φυσικά από το πρωί
Έχετε την ευκαιρία μέσα από το Λαμπατόρι να διαβάσετε και μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε ο Μίτζεν Μπάσα στους συναδέλφους που βρίσκονται στην Ολλανδία και στο Λαμπατόρι φυσικά, μιλώντας στον Χρύσανθο Τσαλτίδη, ο Αλβανός μέσος που καταγράφει τις πρώτες του εντυπώσεις από την παρουσία του αυτή την πρώτη εβδομάδα στον Άρη. Λιγότερα από εβδομάδα βέβαια έχει που μπήκε στις προπονήσεις της ομάδας, δείχνοντας νομίζω με τα λεγόμενά του το πόσο ήθελε να έρθει στον Άρη, τον οποίο γνώριζε, έκανε και αναφορά στον κόσμο και στην Ευρώπη. Μπορεί ο Άρης να έλειπε 4 χρόνια από τη φυσική του θέση, μπορεί να έχει μια 7 ετία που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην Ευρώπη, αλλά ακόμα είναι εκείνες οι εικόνες, εκείνες οι επιτυχίες της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν μείνει χαραγμένες στο μυαλό μας φυσικά, αλλά και σε μυαλό παικτών που βλέπουμε τώρα να έρχονται στην ομάδα και να κάνουν λόγο για εκείνο τον Άρη, θυμούνται εκείνο τον Άρη και μακάρι να βοηθήσουν ώστε ο Άρης να επιστρέψει ξανά από την επόμενη σεζόν στις νέες διοργανώσεις. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιες δηλώσεις του Προέδρου του Super League, του κύριου Μπαταγιάννη, ο οποίος μίλησε μετά από το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο στους εκπροσώπους του Δήπου, λέγοντας ότι ομόφωνα αποφασίσαμε νέα Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο σε 9 Αυγούστου, στις 12 η ώρα, Πέμπτη. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, τεράστια προσπάθεια, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να αρχίσει το πρωτάθλημα στις 25 Αυγούστου, παρόλο που δεν είναι πιεστικές οι ημερομηνίες. Όσον αφορά για τις συζητήσεις με τον κύριο Βασιλέα, είπε ότι εμείς θα είμαστε τελευταίοι που θα αναβαγίσουμε μια πρόταση με τον οποιονδήποτε. Ο υπουργός μας ευχήθηκε καλό καλοκαίρι. Δυστυχώς δεν είχαμε καλό καλοκαίρι. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο υπουργός έχει άλλα θέματα να λύσει. Την πρόταση του υπουργού τη συζητήσαμε, τη δεχθήκαμε κατά τα 9 δέκατα και θεωρώ ότι ακόμη υπάρχει τρόπος και χρόνος για να το συζητήσουμε. Για τη συνέλευση της 9 Αυγούστου, είπε ότι θα γίνει για να εγκριθεί η προκήρυξη και να γίνει η κλήρωση. Οι ομάδες αποφασίζουν. Αν οι ομάδες δεν θέλουν να αρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί δεν είναι έτοιμες, δεν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Λίγκας. Μεγάλη ιστορία, πονεμένη ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να έχουμε φτάσει αρχές τέλη Ιουλίου και να είμαστε πρώτον των πυλών του Αυγούστου και να μην ξέρουμε ακόμα με σιγουριά αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 25 του μήνα. Πόσο ομάδες θα πέσουν, πόσο ομάδες ανέβουν, σε ποια κανάλια θα καταλήξουν τηλεοπτικά άστεγοι, γενικότερα ωραία πραγματάκια τα οποία βιώνουμε για ένα ακόμα καλοκαίρι στον φανταστικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, σχετικά με τον Στέλιο τον Καψάλη, που τον στέλνουν στον Εγινιακό και παρουσιάζουν ως δεδομένη την παραχώρησή του στην ομάδα της Κατερίνης. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής, ούτε από την πλευρά του Άρη, αλλά ούτε και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παραχωρηθεί δανεικός τη νέα σεζόν. Δεν θα μείνει ελεύθερος. Θα φύγει με τη μορφή δανεισμού ο παίχτης. Ο Εγινιακός είναι ένας πιθανός προορισμός. Υπάρχουν όμως και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον ποδοσφαιριστή και έτσι δεν αποκλείω να το δούμε κάπου αλλού και όχι στην ομάδα της Κατερίνης, που ξαναλέω, είναι πιθανό σαν ενδεχόμενο να καταλήξει εκεί ο ποδοσφαιριστής, αλλά νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγα 24 ώρα ακόμα για να δούμε τελικά ποιο θα είναι το μέλλον του 23χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος θυμίζω είναι ένα από τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο διάλειμμα, έχοντας φτάσει τις 18:30 και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε σύνδεση με την Ολλανδία και το Μπόσενχοφτ για να μιλήσουμε με τον Χρύσανθο Τσαλτίδη και να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από την προετοιμασία του Άρη. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, All About Άρη on Air, στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Για άλλα 20 λεπτά θα πάμε περίπου παρέα. FM κενό τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας.
comes around here just about midnight. She make me feel so good. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την καθιερωμένη σύνδεσή μας με την Ολλανδία και την προετοιμασία του Άρη. Χρήσαν Τσαλτίδη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς, στη βροχερή Θεσσαλονίκη. Καλά είμαστε. Τι έγινε, φύγαμε εμείς, βρέχει Θεσσαλονίκη και έχει λιακάδα στο Μπόσενχοφ. Καλά, και εκεί έβρεξε τις προηγούμενες μέρες, εντάξει. Ναι, ρε, εδώ υποτίθεται θα βρέχει κάθε μέρα. Και το πρωί εδώ πέρα ήλιο, είχε απλά το μεσημέρι και μετά έπιασε λίγο μια καταιγίδα και θα μας πάει μάλλον μέχρι αύριο έτσι. Είμαστε. Εδώ είχε ρεπό το πρωί και κουραστήκαμε. Πολύ κούραση που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Mm-hmm. Ξεκουράστηκαν και οι ποδοσφαιριστές και οι παίκτες, οι προπονητές και όλο το team εδώ της ομάδας. Κάποιοι είχαν την ευκαιρία να πάνε έτσι εδώ και στο φοβερό χωριό το εκδοτικό που κάναμε διάσημο σε όλη την Ελλάδα μέσα από το live του All About Aris. Στον Γκαρσία, πώς λέγονταν εκείνο το μαγαζί? Τον Γκαρσία. Ποιο? Ένα μαγαζί. Γκαρσία, ρε φίλε. Γκαρσία, Γκαρσία. Ξέρεις ότι ο Γκαρσία με έκανε tag μετά από αυτό. Κάπως έτσι γινόμαστε φίλοι με τους παίκτες. Λοιπόν, μόλις περνάει που μπροστά μου με το ποδηλατάκι, πάει για την προπόνηση. Λοιπόν, πλέον τώρα θα πάμε στην προπόνηση, είναι σε ένα τεταρτάκι περίπου η έναρξή της. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να δούμε κάποια πράγματα πάνω σε τακτική, σε συστήματα, να δούμε τι ακριβώς θα δουλέψει ο Πάκο Ερέρα. Φαντάζομαι ότι σήμερα αυτά τα οποία θα κάνει θα έχουν ως στόχο να παρουσιάσει η ομάδα το καλύτερο δυνατό πρόσωπο στο αυριανό παιχνίδι με την Δεκράφτα. Είναι σίγουρα ένα πιο απαιτητικό φιλικό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, από αυτό με την Πίρσοτ, η οποία είναι και ομάδα δεύτερης κατηγορίας του. Ναι, βέβαια. Η Δεκράφτα είναι μια ομάδα πρώτης κατηγορίας. Ναι. Μια ομάδα η οποία, έτσι όπως ρωτούσαμε εδώ τους συναδέλφους στην Ολλανδία, μας είπαν ότι έχει κάποιες προοπτικές φέτος και ο στόχος είναι με την πρώτη δεκάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Με αυτά τα δεδομένα φαντάζομαι και λόγω του βαθμού ετοιμότητας που είναι πολύ μεγαλύτερο σχέση με τον Άρη, το παιχνίδι το αυριανό θα είναι πιο δύσκολο. Έχεις και το ταξίδι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο χρειάζεται να ταξιδέψει αρκετά η ομάδα. Κάνα δύο ωράκι για να πάει στον προορισμό της. Αλλά είναι ένα καλό φιλικό, ένα δυνατό φιλικό με αντίπαλο την Δεκράφτα, που θυμίζω ότι πριν από λίγες μέρες την είχε αντιμετωπίσει και ο ΠΑΟΚ. Είχε κερδίσει 2-1 ο ΠΑΟΚ, με τους Ολλανδούς όμως να χάνουν πέναλτι στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Βέβαια, επειδή το είχα δει εκείνο το παιχνίδι, και καλή ομάδα έχουν οι Ολλανδοί, αλλά κλωτσάνε και πολύ, δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο και αύριο. Κακό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα δυνατό τεστ για την ομάδα του Πάκο Ερέρα. Έτσι είναι όντως. Και θα περιμένουμε ενδιαφέρον να το δούμε και με ενδιαφέρον θα το περιμένει κυρίως και ο ίδιος για να δει τους ποδοσφαιριστές του αν θα βγάλουν τα ίδια και περισσότερα από αυτά που είδαμε στο φιλικό της περασμένης Παρασκευής. Χωρίς προβλήματα αυτή τη φορά ο Άρης, γιατί στο προηγούμενο μάτς έλειπε ο Κωνσταντινίδης. Αλλά αυτή τη φορά θα. Ναι, κοίταξε, και χθες το απόγευμα στην τελευταία χρονικά προπόνηση που έγινε συμμετείχαν όλοι, δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν ξέρω αν στο αυριανό παιχνίδι προσπαθήσει να βάλει έτσι λίγο πιο βασικό σχήμα, να πάει δηλαδή το παιχνίδι σε μια διαφορετική λογική από αυτό που έκανε στο προηγούμενο μάτς στην Ανβέρσα, να πάει δηλαδή σε μια λογική να εντάξει στο βασικό σχήμα ποδοσφαιριστές όπως παραδείγματος χάρη ο Μπάσα ή ο Βέλεφ, θα το δούμε. Δηλαδή ποδοσφαιριστές που θεωρητικά πάντα έτσι προορίζονται για βασική στην ομάδα. Θα δούμε πώς θα το πάει. Δεν νομίζω να πάει σε δύο ενδεκάδες πάλι και να πάει στην λογική των μικρών καθόλου τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Πολλές φορές αξιολογεί και την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, την εικόνα που παρουσιάζουν και στη συνέχεια επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει και τις αλλαγές του. Προφανώς ο Ερέρα, βέβαια, μέσα στο μυαλό του έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και για το αυριανό φιλικό και για τα δύο φιλικά που είναι κολλητά Παρασκευή και Σάββατο με την The Hague. Αρχικά, που θεωρητικά είναι το πιο δύσκολο από τα φιλικά παιχνίδια. Ναι. Η Ντεχάκ φιλοδόρησε με 3 τέρματα προχθές τον Παναθηναϊκό. Και μετά με τη Βίλεμ, που θεωρητικά είναι ένα παιχνίδι ανάλογης δυναμικότητας με το παιχνίδι που έπαιξε ο Άρης, το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έπαιξε ο Άρης.
Θα τα δούμε όλα αυτά. Παίζει και ρόλο ότι είναι και δύο κολλητά. Το ένα είναι βράδυ Παρασκευή, το άλλο είναι μεσημέρι Σαββάτου. Δηλαδή καλά-καλά θα γυρίσουμε στο ξενοδοχείο από τη Χάγη και θα ξαναμπούμε στο λεωφορείο για να πάμε να παίξουμε τη Τίλεμ. Βέβαια, το τελευταίο χρονικά παιχνίδι είναι εδώ δίπλα. Μια απόσταση 10-15 χιλιόμετρων. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει θέμα ταξιδιού. Η Χάγη είναι γύρω στα 80 χιλιόμετρα, οπότε και αυτό δεν είναι μακριά. Το μόνο έτσι κουραστικό, θα έλεγε κανείς, ταξίδι είναι το αυριανό με την The Graft. Θα δούμε τα παιχνίδια, γιατί αλλιώς είναι παιχνίδια προετοιμασίας, δεν παίζει ρόλο το σκόρ ή οτιδήποτε άλλο. Παίζει ρόλο ίσως για την ψυχολογία, γιατί ακόμη και ένα κύπελο σε ένα τουρνουά προς τιμήν του ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, και να πληροφορήσω εδώ κάτι ηλίθιους που το παίζουν και δημοσιογράφοι, που ξεφώνιζαν και είδαν ότι πρώτη φορά υπάρχει κύπελο σε τουρνουά. Το κύπελο αυτό δίνεται τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι προς τιμήν ενός νεκρού, αλλά τόσο φτάνει το μυαλό τους. Στην τρέλα τους για να ξεφωνήσουν τον Άρη, που μου γράφουν και σε μεγάλα αθηναϊκά site όλοι αυτοί, στην τρέλα τους για να ξεφωνήσουν τον Άρη, γράφουν μπούρδες ότι περί κυπέλου και το πανηγύρισε ο Άρης και διάφορα άλλα τέτοια. Να τους ενημερώσουμε λοιπόν αυτούς τους μπούφους ότι ο Άρης έχει ένα πρωτάθλημα παραπάνω από την ομάδα τους, και ας μην πιάνουν στο στόμα τους τον Άρη, και κυρίως να μην μπλέκουν με πράγματα που δεν τα ξέρουν. Όταν παρακαλούσαν να μπουν οι γυναίκες τους με την Ατλέτικο Μαδρίτη ήταν μια χαρά. Τώρα ειρωνεύονται τον Άρη. Αλλά τέλος πάντων, αυτό θα τα πω κάποια άλλη στιγμή. Απλά επειδή μου στείλαν διάφοροι φίλοι του Άρη να σχολιάσω κτλ. Δεν αξίζει σχολιασμό, αυτό είναι που επιδιώκουν κάποιοι. Δίνεις αξία χρήσαντε στον Άρη, γιατί... Δεν σ' άκουσα. Τους δίνεις αξία όταν ασχολείσαι μαζί τους. Όχι, απλά προσπαθούν, επειδή είναι ανύπαρκτοι και ακόμα και στο ρεπορτάζ που υποτίθεται κάνουν, γιατί είναι κλάσεις χειρότεροι από όλους τους υπόλοιπους, ασχολούνται με τον Άρη προκειμένου να πάρουν κανένα κλικ από εκνευρισμένους αριανούς. Αυτοί οι τύποι λοιπόν καλά θα κάνουν να σέβονται τουλάχιστον τον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή, και για προς τιμήν του υπάρχει αυτό το τουρνουά τα τελευταία τρία χρόνια εδώ στο Βέλγιο, στην Αμβέρσα, και κάθε χρόνο, και πέρσι υπήρξε αντίστοιχο τουρνουά και το πήρε μάλιστα η γηπεδούχος η ομάδα, κάθε χρόνο απονέμεται την μνήμη του ένα κύπελο στον νικητή της διοργάνωσης. Και γι' αυτό παίξανε και τα πέναλτι, ούτε εμείς το ξέραμε θα υπάρχουν και πέναλτι, γι' αυτό παίξανε και τα πέναλτι για να δοθεί το κύπελο. Αλλά τόσο είναι το μυαλό ορισμένο, να προσπαθούν να ξεφωνήσουν και καλά ή να μειώσουν τον Άρη με το μυαλό τους. Προσπαθούν να μειώσουν τον Άρη με το μυαλό τους και έχουν ένα προτάσμα λιγότερο από τον Άρη. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα επιστρέψουν εκεί που βρίσκονταν εδώ και καιρό, μέχρι να τους δώσουν το βήμα, στην ανυπαρξία δηλαδή. Ο Στέλιος ρωτάει ποιον κράζουμε. Μάλιστα. Τώρα μου έστειλε μήνυμα. Τι? Ο Στέλιος μου έστειλε μήνυμα και ρωτάει ποιον κράζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Άγιος με πάρει να του πω. Ναι, νομίζω αυτό πιο εύκολο και πιο πρακτικό. Λοιπόν, ο Ερέρα. Όσους δεν σέβονται τον Άρη, κράζουμε. Όσους δεν σέβονται τον Άρη. Έτσι. Ο Ερέρα, έχετε κάποια αντίδραση από τον Ισπανό με αυτά που γίνονται στη Super League και το ενδεχόμενο αναβολή της έντρας? Υπάρχει κάποια αντίδραση? Όχι, αντίδραση ακόμα δεν έχουμε. Καταρχήν δεν το ξέρει ακόμα. Ναι. Και τώρα να μιλήσουμε με τον προπονητή για την πιθανότητα αναβολή. Πάνω σε μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Εντάξει, αν και νομίζω ότι αν... υπάρχει αναβολή σε ενδεχομένως να το ρωτήσουμε μετά τα παιχνίδια, να κάνει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Όχι, ενδεχόμενο υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Ναι. Πάντως μπορεί και να συμφέρει τον Άρη. Κλήρωση. Όχι, μπορεί. Σίγουρα. Για μένα, σίγουρα, μακάρι να πάει, μακάρι να πάει το πρωτάθλημα κανένα δύο εβδομάδες πίσω. Μακάρι. Ναι. Μακάρι η ομάδα να πάει, να έχει άλλες δύο εβδομάδες για να δουλέψει. Σαφέστατα και θα ευνοεί τον Άρη μια τέτοια εξέλιξη, γιατί ακριβώς βλέπω ότι απαιτείται πάρα πολύς χρόνος για να γίνει κατανοητό το σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί ο Πάκο Ερέρα, αλλά και για να μπολιάσουν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν έρθει για βασική, οι νέοι παίκτες έχουν έρθει για βασική, ναι, και βρίσκονται ελάχιστες μέρες μαζί. Ναι. Άρα για τον Άρη θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Τώρα, αν θέλεις, πάνω σε αυτό για να σχολιάσουμε και τη φημολογία περί τηλεοπτικών κτλ. Από τον Άρη δεν λένε κάτι, αλλά νομίζω ότι είναι και μια τακτική γενικά των 7 ομάδων που ακόμα δεν έχουν υπογράψει για τηλεοπτική στέγη. Απλά οι πληροφορίες και από την Αθήνα αναφέρουν ότι η Νόβα έχει αντιληφθεί ότι ο Άρης δεν ήταν για το 1 εκατομμύριο που τον προώρησε το καλοκαίρι. Ενδεχομένως θα το έκανε κατά κάποιο τρόπο και για να πιέσει κάποιες καταστάσεις τότε με την αδειολόγηση κτλ.
Ο Άρης δεν χρειάστηκε να έχει το τηλεοπτικό συμβόλαιο για να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του να κάνει τις μεταγραφές του και όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει καλύψει τις υποχρεώσεις, κάθε άλλο. Υπάρχουν οφειλόμενα και είναι αρκετά στους πρώην ποδοσφαιριστές και σε αυτούς που έχουν παραμείνει στην ομάδα από πέρσι. Αλλά από εκεί και έπειτα βρήκε την άκρη ώστε να είναι συνεπής όσον αφορά το ΙΚΑ, την εφορία και όλα αυτά τα οποία τα έχει ρυθμισμένα και πληρωμένα τις δόσεις που απαιτούνται. Εκεί πάνω τον Μάιο και τον Ιούνιο πήγε να πατήσει Νόβα για να πάρει κόψο χρονιά, θα μπορούσε να πει κάποιο στον Άρη. Από τη στιγμή που δεν έγινε αυτό, πλέον έχει σχεδόν διπλασιάσει την προσφορά. Είναι μια προσφορά, από ό,τι μαθαίνω εγώ, γύρω στο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, που με τα μπόνους φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα ικανοποιητικό ποσό και νομίζω ότι τελικά όταν αποσαφινιστεί πλέον και το τι ισχύει με αυτή τη ρήτρα που είχαν υπογράψει οι 7 ομάδες ώστε να πορευτούν μαζί, θα πάμε σε μια διαδικασία όπου Άρης και Παναθηναϊκός, γιατί και ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει, θα πάνε προς την Νόβα, ενδεχομένως οι άλλες ομάδες να πάνε στο Έψιλον. Πάντως και οι ανάταρχοι που προσπάθησαν κάτι να επιβάλλουν περί Έψιλον και τα λοιπά και να το συνδέσουν με τον Άρη, ούτε αυτό πέρασε, έπεσε το κενό η προπαγάνδα και αυτή. Και νομίζω ότι θα έχουμε διάφορα τέτοια κατά καιρούς. Απλά θα πρέπει ο κάθε φίλος του Άρη να εμπιστεύεται τις αριανές φωνές και από εκεί και έπειτα να εμπιστεύεται και τους ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι νοιάζονται για την ομάδα. Ο φίλος ο 506 λέει: το μπαμ που έλεγε ο Τσάλτ είναι ο Τσόρ και βάζει γέλια δίπλα, προφανώς ηρωνικά για το όνομα του Τσόρ. Ναι. Εγώ δεν έχω πει για μπαμ. Ναι. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτό. Ο Καρυπίδης έχει γράψει ένα σουν. Αλλά άλλο σουν, άλλο μπαμ. Άλλο μπαμ. Έχει μια διαφορά το ένα με το άλλο. Ναι. Θέλω να βάλω τη ζώνη μου γιατί πάμε στην προπόνηση τώρα, περίμενα. Βεβαίως, να τη βάλεις. Είμαι έτοιμος τώρα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει, αλλά δεν έχω πει εγώ για μπαμ. Ναι. Εγώ είπα έρχεται και ο. Και ο. Αλλά δεν... Και ο, αυτή, άλλος ένα. Και έχεις φύγει εσύ στην Ολλανδία και μας ρωτάνε συνέχεια ποιον εννοεί ο Χρήσαμος, να ξέρεις, πέρα την πλάκα. Ποιον εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Α, ποιον πέφτει. Ναι. Εσύ το γιαγιά... Το Γιάγια Μελέτη. Το Γιάγια Μελέτη. Ναι. Το όμαθες επιθετό του. Αυτό να, ναι. Ναι, το Γιάγια Μελέτη. Το Γιάγια. Ότι εννοεί το Γιάγια και είσαι μέσα. Ορίστε, εννοούσε αυτόν. Να, ο Μελέτζε. Ο Μελέτζε είναι λοιπόν. Ο Μελέτζε. Το όνομα που έγραψε ο Χρήστος Τσάλτ. Δεν διευκρινίσε ούτε μπαμ ούτε μπαμ. Δεν εννοούσε αυτόν, αλλά ακριβώς γιατί μπορεί να μην έρθει, γι' αυτό δεν το λέμε. Μάλιστα. Ωραία, να σε αφήσουμε λοιπόν να πας στην προπόνηση, Χρήστος, σιγά σιγά. Θα σε ακούσουμε και το βράδυ του Γιώργου Απτόπουλου, γιατί ρωτάει εδώ πέρα έξω. Τι ώρα έχει ο κύριος. 10-12 έχει ο κύριος Γραπτόπουλος. Βέβαια. 10 ξέρω. 12, άρα, εδώ τι ώρα είναι, 9 με 11 εδώ. Ωραία. Θα δούμε τώρα τι ώρα, αν θα είναι στην πρώτη στη δεύτερη, αλλά σίγουρα θα έχουμε ανταπόκριση και να πούμε ότι έγινε στην απογευματινή προπόνηση. Θα υπάρξουν και βίντεο φυσικά σε λίγο στο Λαμπάουτ Άρης και φωτογραφίες από το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών. Θα έχουμε και live από εδώ. Θα βγάλουμε και live. Εκτός αν κάνει μόνο τακτική. Αν κάνει μόνο τακτική, όπως ξέρεις. Πάλι δεν αφήνει. Μόνο στην τακτική δεν αφήνει. Πάλι δεν μόνο στην τακτική, να. Αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ. Αλλά εντάξει, είναι δικαίωμά του και φυσικά είναι σεβαστό από όλους. Εντάξει. Μάλιστα. Πολλά πράγματα γίνονται γιατί πρέπει να γίνουν. Σωστό και αυτό. Αν ξέρεις. Σωστό και αυτό. Δηλαδή κάτι απαγορεύεται γιατί πρέπει να απαγορευτεί κάτι. Ναι. Έχει αυτό μια λογική και μια βάση. Ωραία. Έτσι. Χρήστα, να σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, αυτά από τον Χρήστανθο Τσαλτίδη, τον απεσταλμένο του Λίμπερο και του All About Άρης, στην προετοιμασία του Άρης Μπόσ έχουν της Ολλανδίας. Πριν από λίγο, η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε και επίσημα μετά το βιντεάκι, το καθιερωμένο βιντεάκι, γιατί μας έχει συνηθίσει η ΚΑΕ Άρης φέτος αυτά, την απόκτηση του Ραμόν Χάρης. Η ΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Ραμόν Χάρης. Ο Αμερικανός παίχτης γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1988 στην πόλη Anchorage της Αλάσκα. Έμαθε βασικά του μπάσκετ στο West Anchorage High School της ιδιαίτερης πατρίδας του και συνέχεια βρέθηκε στο φημισμένο Πανεπιστήμιο του Κεντάκι από το 6 μέχρι το 10, όπου υπήρξε μαθητής σπουδαίου Τζον Καλιπάρη και ένα συμπαίκτης με τους σημερινούς αστέρες του NBA, DeMarcus Cousins, John Wall και Eric Bledsoe, που αγωνίζεται μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Milwaukee Bucks. Καλύτερη χρονιά του στο κολέγιο ήταν η τρίτη, το 8-9, σε 31 παιχνίδια. Πετύχαινε 5,5 πόντους με 3,8 rebound και 1,6 assist. Ερχόμενος στον πάγκο με τα ποσοστά του να είναι 60,6 εισβολές, 24,1 στο τρίποντο και 53,1 στα δίποντα. Λοιπόν, πέρασε λέει, τα περισσότερα χρόνια της καριέρας στην αναπτυξιακή λίγα του NBA, τη G League. Η πρώτη ομάδα του 2010-11 ήταν η Τροταμούντος από τη Βενεζουέλα. Στο τέλος της πρώτης επαγγελματικής χρονιάς πραγματοποίησε και ένα πέρασμα με την κινέζικη Νίνξια
Χάνας. Την περσινή χρονιά, εντάξει, για να μην σας κουράσω με το πολύ μεγάλο βιογραφικό του, κατά κύριο λόγο παίκτης που αγωνίστηκε για αρκετά χρόνια στην G League. Το περασμένο καλοκαίρι, στα πιο κοντά και στα πιο φρέσκα, ήρθε συμφωνία με τον Κολοσσό Ρόδου, με τον οποίο αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια, 26 για την κανονική διάρκεια και 2 για τα play-off, σκοράροντας 9,3 πόντους με 5,3 rebound, 1,9 assist και έκανε 1,4 κλεψίματα, σουτάροντας με 42% στις ελεύθερες βόλες, 56,4 στα σουτ 2 πόντων και με 30,3% στα τρίποντα. Και επίσημα λοιπόν, με ανακοίνωσή της, η Kai Harris γνωστοποίησε την απόκτηση του Ramon Harris. Βλέπω εκεί Kai Harris και μπορεί να το δείτε και εσείς και στα social media της Kai, αλλά και στο Labout Harris δημοσίευσε την αφίσα, να την πούμε έτσι, στο αυριανό φιλικό. Γενικότερα θα έχετε παρατηρήσει και εσείς ότι υπάρχει και μια ριζική αλλαγή στα social media της ΠΑΕ, μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί πλέον στις εποχές που ζούμε τα social media έχουν εξελιχθεί σε ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και του αθλητισμού φυσικά, και βλέποντας και από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ δίνουν τεράστια βάση στα social media και έχει βελτιωθεί ο Άρης και σε αυτό το κομμάτι, και νομίζω ότι θα έρθουν και άλλα πράγματα όσον αφορά τα social media της ΠΑΕ, που μας προσφέρουν καινούργια πράγματα τον τελευταίο καιρό και με την επιστροφή της ομάδας στην Super League. Κάπου εδώ η πρώτη εκπομπή All About Arsenal για αυτή την εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Κάτι σαν pre-game θα λέγαμε, θα είναι αυριανή εκπομπή του φιλικού με την The Graphs Up. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.